Στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται από χθες το βράδυ ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας Βασίλης Ηλιόπουλος μετά από ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο Βασίλης Ηλιόπουλος τραυματίστηκε χθες το απόγευμα μετά από πτώση από σκάλα όπου είχε ανέβει για κάποια εργασία. Αρχικά πήγε στο σπίτι του, αλλά στη συνέχεια αισθάνθηκε ζαλάδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου από τους οικείους του. Από την πτώση πέστη κατάγματα στο κρανίο και κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ωστόσο η κατάστασή του δεν είναι ανησυχητική. Οι βλάβες που έχει είναι οριακές, ότι πρόκειται για μια μέτρια κρανιοκεφαλική κάκωση που θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά, ήδη αντιμετωπίζεται, ήδη είναι καλύτερα, απλώς θα πάρει λίγος χρόνος. Του ευχόμαστε, γιατί και αυτός δίνει το δικό του αγώνα δίπλα στον συνάνθρωπο μέσα από τον εθελοντισμό, να γίνει γρήγορα καλά. Πιστεύω ότι σύντομα θα τον έχουμε δίπλα μας πάλι στις επάρξεις. Είναι θέμα χρόνου. Ήταν, όπως είπα πριν, μέτριας βαρύτητας η κρανιοκεφαλική κάκωση, ευτυχώς, και έχει μια καλή επικοινωνία. Θέλει απλώς, είναι ανήσυχος, γιατί ο ίδιος έχει μάθει αλλιώς να είναι συνεχώς σε αγώνες δίπλα στον συνάνθρωπο να βοηθεί, να βοηθάει, και τώρα βέβαια είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι. Ο νευροχειρουργός Νίκος Χαφτούρας, που εξέτασε τον κύριο Ηλιόπουλο και συνομίλησε μαζί του σήμερα το πρωί, εκτιμά ότι η κατάσταση της υγείας του ακίνητου αντιπροέδρου της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Μου είπε ότι είναι καλά. Είχε λίγο, εντάξει, λογικό λίγο πονοκέφαλο, αλλά είναι όλα αυτά τα συμπτώματα είναι στα πλαίσια της κάκωσης και δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Θα έχει καλή έκβαση ο κύριος Ηλιόπουλος. Και κάταγμα δηλαδή. Έχει, ναι, έχει και κάταγμα, έχει. Αλλά από εκεί πέρα όμως οι βλάβες αυτές, όπως είπα πριν, αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Και δεν κινδυνεύει και σύντομα θα αποθεραπευτεί.